Σπύρος Κέις, Fendi Beats. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Fendi Beats, ο Σπύρος Κέις Photography, και συνεχίζουμε αυτή τη σεζόν όπου κοιτάμε παλιές μου φωτογραφίες και βλέπουμε στην πράξη όλα αυτά που έλεγα στην προηγούμενη σεζόν, τα θεωρητικά, πώς τα έχω εφαρμόσει εγώ ίδιος που τα λέω. Βέβαια τώρα αυτές οι φωτογραφίες από το καλοκαίρι του 2016 ακόμα τα έχω πάρει από την αρχή τη σεζόν χρονικά από το 2014 και μετά και έρχομαι όλο και πιο κοντά, κοιτώντας κάποιες φωτογραφίες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα. Και στη σημερινή φωτογραφία θα δούμε firebending ή αλλιώς πώς μπορούμε να προσθέσουμε φωτιές ακόμα μια φορά στις φωτογραφίες. Το αγαπημένο μου θέμα είναι φωτιές. Εδώ είναι η Korra από το Avatar The Legend of Korra. Το spin-off τέλος πάντων είναι η Stance και είναι ένα cosplay που φωτογραφίσαμε στην Πολωνία γι' αυτό. Το θέμα μας τώρα, η αρχική φωτογραφία από την οποία βγήκε αυτή ήταν αυτή, Control και κόμμα, να το. Αρχικά το είχαμε τραβήξει ώστε να γίνει earthbending, δηλαδή να κάνουμε κάτι με τη γη, γι' αυτό και πετάει ένα βράχο στον αέρα, νάτος. Αλλά όπως βλέπετε και εσείς ήταν μια άτυχη επιλογή, ο βράχος χάνεται μέσα στον τοίχο που είναι όλος από πέτρα. Παρόλο που είχαμε διαλέξει πίρδες μια πέτρα με διαφορετικό χρώμα, είδα ότι αυτό τελικά δεν δουλεύει. Οπότε ξεκινώντας στο edit, καταρχήν δεν μου άρεσε εδώ το πόδι εδώ που ήταν έτσι γυρισμένο. Από άλλες φωτογραφίες του shoot πήρα μία από το πόδι ήταν έτσι όπως μου άρεσε και το έβαλα εδώ. Να πω εδώ ότι αυτό είναι κάτι που γινόταν και στην εποχή του φιλμ. Αυτό π.χ. εδώ που έχω κάνει γινόταν πανεύκολα με μία μάσκα κατά την έκθεση του φιλμ. Έπαιρνες το ένα φιλμ, έβαλες το χαρτί για να εκθέσεις μόνο αυτό που ήθελες και έβαζες την άλλη φωτογραφία στο αντίθετο χαρτί και σου έβγαζε την έκθεση μόνο σε αυτό το σημείο, οπότε είχες μια ένωση φωτογραφιών. Έσβησα εδώ στην άκρη το flash και αυτό εδώ έσβησα το βράχο με clone stamp tool και healing brush tool. Πάντα χρησιμοποιώ ένα συνδυασμό για καλύτερο αποτέλεσμα. Βλέπουμε δεν είναι τέλειο, έχει εδώ μια θολούρα, αλλά δεν θα μας ενοχλήσει αυτό γιατί ξέρω ότι θα μπει από πάνω το φίλτρο της φωτιάς. Το είχα ήδη αποφασίσει ότι από τη στιγμή που δεν μπόρεσα να κάνω earthbending θα κάνω fire. Τώρα πήρα το raw και τι έκανα στην ουσία, στην επόμενη που θα δούμε. Έβαλα εδώ θερμό και έβαλα μια θερμότητα εδώ και έκανα λίγο πιο σκούρο το γύρω γύρω, οπότε θα βγει αυτό εδώ που βλέπετε. Γιατί ήξερα ότι θα μπει εδώ η φωτιά από το χέρι της, οπότε ήθελα να φωτίζει τον τοίχο πίσω. Μετά πήρα μια φωτιά η οποία ήταν έτσι, ένας πίδακας φωτιάς. Τον έκανα screen. Πήρα πάλι την ίδια φωτογραφία, την έκανα πάλι screen για να γίνει πιο φωτεινή. Θυμίζω ότι το screen αυξάνει τη φωτεινότητα στα pixel με βάση αυτή που έχεις, οπότε στην ουσία αύξησα δύο φορές τη φωτεινότητα, όχι 1,44 φορές τη φωτεινότητα με βάση την αρχική φωτογραφία. Μετά πέρασα ένα Nix Color Effects, το οποίο αύξησε λίγο τη φωτεινότητα και έβαλε ένα πορτοκαλί. Είναι το Warm Sunset από το Nix Color Effects. Τώρα αυτά δεν ξέρω αν υπάρχουν στο αρχικό Color Effects, γιατί με τα χρόνια έχω αγοράσει πάρα πολλά free και αγορασμένα recipes και δει κάποιος με ρώτησε στη σελίδα μου. Κάποια από αυτά δεν είναι στο αρχικό Nix που παίρνεις όταν το αγοράζεις. Με Overlay έβαλα και άλλες φλόγες. Βλέπουμε αρχικά αυτές οι φλόγες ήταν έτσι, αυτό 50% opacity και overlay ίσα ίσα για να προσθέσω λίγο πορτοκαλί, να το δείξω από κοντά για να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνουν αυτά τα δύο, γιατί δεν μου άρεσε που ήταν εντελώς κίτρινο, μου φαίνεται πολύ ψεύτικο, οπότε ήθελα να το πετάξω και λίγο πορτοκαλί μέσα. Η μία έχει μπει με overlay και η άλλη έχει μπει με color μόνο και μόνο για να δώσει χρώμα. Μετά ακόμα ένα raw στο οποίο απλώς αύξησα λίγο την αντίθεση από ό,τι βλέπω. Ύστερα, όπως βλέπουμε, έβαψα την εικόνα πορτοκαλί, έκανα αυτό και με ένα soft light και opacity της έδωσα όλο μια πορτοκαλί χρειάζεται γιατί θέλω να είναι πολύ πιο θερμή. Έκανα ακόμα ένα raw, όπου στην ουσία απλώς λίγο φωτεινότητα, αντίθεση, χρώματα, τα γνωστά slider του raw, δεν είναι κάτι το σπουδαίο. Και τέλος έκανα τον Burn and Dodge που μου άρεσε πάρα πολύ εκείνη την εποχή για να δώσω μια ακόμα πιο τρισδιάστατη αίσθηση. Βλέπουμε, αυτό είναι το Burn and Dodge. Βλέπουμε τι φιγούρα τη διαγράφεται. Σημίζω πάλι τον Burn and Dodge για πολλωστή φορά. Στα μαύρα αυξάνονται τις σκιές και όπου το γραφείς λευκό αυξάνονται τα highlights. Πάνω κάτω αυτός είναι ο κανόνας. Οπότε της έδωσε αυτή την πιο τρισδιάστατη αίσθηση και δημιούργησε σκιές σε σημεία όπως εδώ, που είναι από την πίσω μεριά της φωτιάς, οπότε θα έπρεπε να έχει σκιά. Εδώ κατά το πόδι επίσης. Οπότε προσπάθησα να προσδώσω πιο φυσικές σκιές και πιο φυσικά highlights. Αύξησα δηλαδή το highlight στο πρόσωπο, στο πάνω μέρος των χεριών,
εδώ στο πάνω μέρος της παλάμης και τελικά βγήκε αυτή η φωτογραφία. Δεύτερη φωτογραφία που θα δούμε σήμερα, πάλι από την ίδια φωτογράφηση, πάλι σαν γρήγορα, είναι αυτή που τυχαίνει να είναι από τις πιο αγαπημένες μου φωτογραφίες, η οποία ξεκίνησε από αυτή. Την τραβήξαμε εξ αρχής με τη λογική ότι θα γίνει αυτή η επεξεργασία. Δυστυχώς δεν είχα χρωματιστά gel μαζί μου εκείνη τη μέρα για να βάλω, να γλιτώσω αρκετή επεξεργασία, δηλαδή κάνω αρκετό Photoshop και βγάζω αυτά τα μαθήματα, αλλά προφανώς όπως όλοι οι φωτογράφοι και εγώ, αν μπορώ να αποφύγω ώρες στο Photoshop θα το κάνω, δηλαδή θα προτιμούσα να είχα μαζί μου το πορτοκαλί gel και να πετάξω πάνω της πορτοκαλί φως από το να το βάζω στο Photoshop, αλλά καθώς εκείνη τη μέρα δεν το είχα, έκανα αυτά που θα δούμε παρακάτω. Ξεκινώντας, το πρώτο πράγμα που έκανα, Color FX, ένα δικό μου recipe, το οποίο απλώς βλέπουμε εξομάλυνε λίγο τα χρώματα, έβγαλε λεπτομέρειες και το contrast το έκανε πιο χαμηλό. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει και με RAW. Μετά πέταξα και ένα RAW, όπου έβαλα γύρω-γύρω μια βινιέτα. Άλλο ένα RAW για να κάνω μπλε το πίσω περιβάλλον, γιατί θέλω να φαίνεται λες και είναι νύχτα και το μόνο που φωτίζει είναι η φωτιά από το πόδι της, οπότε έβαλα το μπλε της νύχτας στα δέντρα πίσω. Εδώ βλέπω μου ξέφυγε λίγο, αλλά θα φτιαχτεί σε δεύτερη φάση. Και μετά πήρα και έβαψα με το brush το χρώμα της φωτιάς και το έβαλα σε color με 66% opacity, οπότε βλέπουμε εδώ πήρε το χρώμα της φωτιάς. Δεν μου άρεσε τελικά το χρώμα που χρησιμοποίησα, οπότε πήγα με το hue saturation και το έκανα πορτοκαλί. Αντί να ξαναβάψω, δεν είχα όρεξη να ξαναβάφω, οπότε απλώς εδώ πέρα μπορούμε να δούμε, έκανα colorize, το colorize σου επιτρέπει να το κάνεις ό,τι χρώμα θες. Εκ των υστέρων, το έκανα πορτοκαλί που το θεώρησα πιο ομαλό χρώμα για φωτιά, το κόκκινο και συνεχίζοντας πήρα μία φωτιά. Αυτή η φωτιά τώρα πώς έγινε, προφανώς δεν είχα βρει φωτιά έτσι, αυτή η φωτιά ήταν μία φωτιά κανονική η οποία ήρθα στο liquify, δηλαδή ήταν μία φωτιά που πήγαινε προς τα πάνω και σπρώχνοντας. Να πω ότι αυτό γίνεται και με το Puppet Distortion. Τους έδωσα τη μορφή που ήθελα. Δηλαδή κανονικά αυτή η φωτιά ήταν κάπως έτσι. Της έδωσα λοιπόν αυτή τη μορφή της έλλειψης για να ταιριάζει σαν να βγαίνει από το πόδι. Εδώ έχει μπει με normal. Μετά έχει μπει ένα δεύτερο από πάνω για να γίνει πιο έντονο. Βλέπουμε. Προσθέθηκαν τα δύο γιατί έχουν opacity. Στην ουσία εδώ έγινε έντονη. Το ήθελα να είναι πολύ έντονη η φωτιά στο πόδι. Οπότε θα μπορούσαμε και που ξεκινάει το trail της φωτιάς. Ακόμα μια φωτιά. Γιατί δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Βλέπουμε εδώ στο τέλος, νάτι. Γενικά ένα καλό κόλπο με τις φωτιές είναι ότι όσο πιο πολλές βάζουμε τη μία πάνω στην άλλη, τόσο πιο φυσικό φαίνεται στο μάτι, έχω προσέξει. Τουλάχιστον η δικιά μου πήρα αυτό λέει. Βλέπουμε δηλαδή αυτή ήταν η μία φωτιά μόνη της και βάζοντας και αυτή και αυτή και αυτή της δίνει έτσι μια μη κανονικότητα. Μετά δεύτερο χρώμα φωτιάς βλέπουμε με δεύτερο saturation για να γίνει πορτοκαλί. Τόνισα λίγο παραπάνω το χρώμα που είχε ήδη πάνω της και εδώ και όπου θεώρησα ότι θα φώτιζε αυτή η φωτιά και στο πρόσωπο βλέπετε και εδώ στο έδαφος γύρω της. Μετά είδα λοιπόν και εγώ ότι μου είχαν ξεφύγει κάποια μπλε, π.χ. εδώ και έβαλα μπλε χρώμα γύρω γύρω, να το δούμε και αυτό με μπλε χρώμα. Πρόσθεσα μετά λίγο με το χέρι, έβαψα μπλε σε κάποιες περιοχές που δεν είχε και τα έβαλα με κόλλορα από πάνω. Απέκτησα το μπλε της νύχτας που ήθελα γύρω της. Της νύχτας, βασικά της νύχτας ακριβώς, το twilight. Αυτή η ώρα που είναι μόλις δύσει ο ήλιος, που είναι ακόμα λίγο ουρανός μπλε αλλά όχι εντελώς σκοτεινός. Και μετά με ένα nice color effect γίνανε τα χρώματα πιο έντονα, αυξήθηκε η αντίσταση, έγινε το κόκκινο πιο δυνατό. Και επειδή εξακολουθούσα να μην είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, πρόσθεσα, βλέπουμε εδώ, αυτό εδώ, έβαψα και λίγο ακόμα χρωματάκι και τελικά έβαλα και ένα levels για να φωτίσω εκεί που θα φώτιζε η φωτιά, γιατί θεώρησα ότι ήταν πολύ μουντή, δεδομένου ότι έχει μια φωτιά που τη φωτίζει. Οπότε με το levels και μια μάσκα τη φώτισα, να ξεχωρίζει και λίγο το περιβάλλον. Και καταλήξαμε σε αυτή τη φωτογραφία που είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτή. Είναι από τις αγαπημένες μου φωτογραφίες εκείνης της χρονιάς και ελπίζω να σας άρεσε. Αυτά είχα να σας πω. Ό,τι απορία έχετε, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα όπως είπα, να γράψετε comment στο YouTube, στο Facebook, οπουδήποτε. Μπορείτε να κάνετε like, subscribe για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όποτε έρχονται αυτά τα βίντεο. Είναι περίπου 2 με 3 το μήνα σε σταθερό ρυθμό πλέον, ευτυχώς. Και γεια σας, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, ανάλογα με τον καιρό το βλέπετε.